και επιδιώκεται η ενίσχυση της διαδικασίας παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού όλων των φορέων της κυβέρνησης. Θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα ακολούθως. Επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμιακών πλεονασμάτων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη άνεση όταν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Όπως επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας της ταμιακής διαχείρισης και της διαχείρισης του δημοσίου χρέους από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, που καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία. Ως προς τα μισθολογικά, επιδιώκεται η επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου του νέου μισθολογίου και ειδικότερα θα ξαναδούμε τα 20 περίπου μισθολόγια τα οποία έχουμε στα χέρια μας και θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις αδικίες και τις αδυναμίες αυτού του συστήματος, κάτι το οποίο αγγίζει πάρα πολύ λίγο κόσμο και αναφερόμαστε στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης επιδιώκεται η επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου περί δαπανών μετακίνησης των δημοσίων λειτουργών και να μην αντιμετωπίζουμε φαινόμενο όπως είχαμε παλαιότερο, όπου ένας υπουργός μετέφερε 11 άτομα στις Βρυξέλλες σε συμβούλιο υπουργών μόνο και μόνο για να ανακοινώσει ότι ανοίγει το Μουσείο της Ακρόπολης. Επίσης, αν και έχει μειωθεί ο χρόνος σύμφωνα με τον οποίο ικανοποιούνται οι συνταξιούχοι, θα επιδιωχθεί με ένα άλλο λογισμικό και άλλες τεχνικές να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον χρόνο, έτσι ώστε μην υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στην κατάρτιση της αίτησης ενός συνταξιούχου και την ολική απόδοση της σύνταξής του. Είμαστε το πορτοφόλι του κράτους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και καταλαβαίνετε ότι με την Γενική Γραμματεία Εσόδων είμαστε οι δύο όψεις ενός προσώπου. Ήδη συνεργαζόμαστε και θα δείτε τα αποτελέσματα της συνεργασίας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα με την Γενική Γραμματεία Εσόδων, και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με σκοπό την ρύθμιση κάποιων θεμάτων ήδη έχουμε εισαγάγει φορείς που θεωρούνται σύμβουλοι του κράτους, όπως είναι τα επιμελητήρια και ειδικότερα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Στο πλαίσιο των στόχων που θέτουμε, σε ό,τι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με όλα τα Υπουργεία. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των στόχων, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ανήκει σε εμάς, και ένα άλλο μεγάλο μέρος των εσόδων πάλι ανήκει σε εμάς, γιατί καταλαβαίνετε, χωρίς στόχους είναι αδύνατο να διοικηθεί όχι απλά και μόνο ένα κράτος, ούτε μια επιχείρηση, ακόμα και ούτε ένα νοικοκυριό. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών, ενδεικτικά θέλω να σας σημειώσω το εξής που συνδέεται με τη σπατάλη που εξακολουθεί και υφίσταται στο σκέλος των δαπανών και ιδιαίτερα σε χώρους όπου είχαμε την τύχη να ασχοληθούμε στο παρελθόν, οπότε φέρνουμε έτοιμη δουλειά στο Υπουργείο και γενικότερα στα Υπουργεία. Υπάρχει περιθώριο περιορισμού της σπατάλης. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Υγείας, θα διαπιστώσετε 4 χρόνια μετά την λειτουργία αυτού του παρατηρητηρίου ότι υπάρχουν τιμές υλικών που αγοράζουν τα νοσοκομεία που είναι 10 έως 20 φορές ακριβότερες από τις χοντρικές τιμές της αγοράς, και δεν αναφέρουμε σε προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα, η σύγκριση δεν γίνεται με τέτοια προϊόντα, αλλά αναφέρουμε σε προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε, 10 και 20 φορές ακριβότερα προϊόντα σε μια τέτοια περίοδο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πολυτέλεια για να σπαταλάτε έτσι το χρήμα. Από έρευνα πάλι που έχουμε κάνει, διαπιστώνουμε, παλαιότερη έρευνα, αλλά είναι χρήσιμη στη διαμόρφωση της πολιτικής μας, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια σπατάλη, και αυτό βέβαια δεν το λέμε μόνο εμείς, έχει ανακοινωθεί και από άλλους φορείς, σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται από τους Δήμους. Στο θέμα αυτό ήδη ετοιμάζουμε μία διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί σε διαγωνισμούς οι οποίοι είναι κάτω από 60.000 ευρώ. Θα υποκαταστήσουμε αυτές τις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω, ας πω αχαρακτήριστες διαδικασίες των πρόχειρων διαγωνισμών που δήθεν εισάγουν τον ανταγωνισμό στην αγορά, και βλέπουμε ότι μέσω πρόχειρων διαγωνισμών αγοράζουν οι Δήμοι προϊόντα στην διπλάσια τιμή από αυτή που ισχύει στην αγορά. Με βλέπετε και σας βλέπω και ξέρετε που αναφέρομαι. Θα εισαχθεί η διαδικασία του ηλεκτρονικού καταλόγου. Ίσως είναι ένας τεχνικός όρος που δεν τον κατανοείτε,
αλλά θα διευκολύνει αυτό πάρα πολύ τη δουλειά των Δήμων, θα εξοικονομηθούν χρήματα και στην περίπτωση που οι Δήμοι δεν εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία, δεν πρόκειται να έχουν χρήματα εκ μέρους του κρατικού προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις οι οποίες είναι άνω των 60.000, εκεί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο προτείνει μια ευρύτατη χρήση διαφόρων τύπων. Εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις πιο σύγχρονες διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών, οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα και να περιορίσουν τη σπατάλη. Επίσης υπάρχουν άλλα δείγματα σπατάλης, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεικτικά αναφέρομαι στο κτίριο που ενίκιασε το Enterprise Greece, το οποίο βρίσκεται κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Συνολικά πληρώνουμε για αυτό το κτίριο 400.000 ευρώ για ενίκια και κοινόχρηστα. Εδώ βρίσκονται κατεστημένοι υπάλληλοι από δύο φορείς. Ο ένας από αυτούς τους φορείς είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου διαθέτει ακόμα και τώρα ένα πολύ μοντέρνο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην Ηλιούπολη και είναι δικής του ιδιοκτησίας. Κάλλιστα θα μπορούσε το Enterprise, το Investing Greece, που είναι ο δεύτερος φορέας, μαζί με τον ΟΠΕ, τον γνωστό, να είχε εγκατασταθεί σε αυτό το κτίριο στην Ηλιούπολη, οπότε μην πληρώνουμε το παραμικρό νίκη. Και επειδή το κτίριο ήταν αρκετά μεγάλο, θα μπορούσε να εγκατασταθεί και η ΔΟΗ που σκεφτόταν η προηγούμενη κυβέρνηση να μεταφέρει εκεί, οπότε θα γλιτώναμε 400.000. Σας δίνω μόνο ένα παράδειγμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας ακαταστασίας που μπορώ να πω ότι υπάρχει, στο κτίριο της Ηλιούπολης υπήρχε το μοναδικό Ινστιτούτο Συσκευασίας της χώρας. Έρχονταν όλοι όσοι ήθελαν να πιστοποιήσουν τις συσκευασίες τους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από τα Βαλκάνια, και έδιναν τις συσκευασίες τους για πιστοποίηση και εξοικονομούσαν χρήματα. Έχει εγκαταληφθεί αυτό το Ινστιτούτο. Θεωρώ ότι δεν έχει λαϊλατηθεί ο εξοπλισμός, με αποτέλεσμα οι Έλληνες παραγωγοί που θέλουν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες, να πληρώνουν, να χάνουμε εμείς χρήματα και να κερδίζουν κάποιες άλλες χώρες χρήματα από ένα Ινστιτούτο που πήρε και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν, μπορώ να σας πω, από τα πιο σύγχρονα που υπήρχαν στην Ευρώπη. Ως προς το σκέλος των εσόδων, εδώ καταλαβαίνετε, πρέπει να τεθούν κάποιοι στόχοι και να αγγιχθούν πηγές εσόδων που δεν αγγίχθηκαν στο παρελθόν. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να έχετε παρακολουθήσει και κάποιες μελέτες που έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο θέμα. Ως πανεπιστημιακός αναφέρομαι. Υπάρχει το λαθρεμπόριο καυσίμων, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί εκτεταμένα και θεωρούμε, σύμφωνα με εκτιμήσεις τρίτων, και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Σούρλας, ο οποίος είχε ασχοληθεί επισταμμένα με το θέμα, μπορούμε να εξοικονομήσουμε φόρους της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι στο συγκεκριμένο θέμα και μαζί με τους στόχους που θα θέσουμε θα βοηθήσουμε 7 υπουργεία έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες με σκοπό την αλλαγή της νομοθεσίας που την έχουμε έτοιμη, η οποία αλλαγή αποβλέπει στην γρήγορη εφαρμογή κάποιων μέτρων που θα περιορίσουν αυτή τη μάστιγα. Το ίδιο θα κάνουμε και με το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπου εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Εκεί η απώλεια, σύμφωνα πάλι με εκτιμήσεις φορέων που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είναι της τάξης των 800 εκατομμυρίων, απώλεια φόρων. Και απομένει βέβαια το παρεμπόριο που δεις το άγγιξε μέχρι τώρα, παρά μόνο έτσι περιπτωσιακά. Εκεί έχουμε κάτι εκτιμήσεις της ΕΣΕ, της Εθνικής Νομοσπονδίας του Ελληνικού Εμπορίου, που θεωρούμε ότι είναι υπερεκτιμημένες, γιατί θεωρεί ότι το παρεμπόριο στη χώρα είναι της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές, αλλά ακόμα και 5 δις να είναι, μόνο το ΦΠΑ υπολογίστε για να καταλάβετε τι μπορούμε να κερδίσουμε. Και εδώ μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Μπορεί βέβαια κάποιοι να πούν ότι, ξέρετε, στις λαϊκές είναι οι φτωχές οικογένειες οι οποίες πουλούν διάφορα προϊόντα. Ας πουλούν αυτά τα προϊόντα με μια διαδικασία η οποία θα δίνει και στο κράτος κάποιους φόρους και ας τα πουλούν λίγο ακριβότερα από ό,τι τα πουλούν τώρα. Πάλι θα είναι σε χαμηλότερες τιμές. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν νίκη, πληρώνουν φόρους, έχουν εργαζόμενους και σε τελική ανάλυση αποτελούν πηγή εσόδων και πηγή πλούτου αυτής εδώ της χώρας, στο όνομα ενός παρεμπορίου το οποίο μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια.
Όπως σας είπα, θέτουμε στόχους και εκεί που διαθέτουμε κάποια μέσα θα τα δώσουμε έτσι ώστε να περπατήσει το έργο της κυβέρνησης πιο γρήγορα, θεωρώντας ότι είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν το δυνατόν γρήγορα και όλοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συναδέλφους μας και τα υπόλοιπα Υπουργεία, όπως επίσης περιμένουμε και από εσάς, αν έχετε κάποιες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο μας, να μας τις δώσετε και να τις εφαρμόσουμε. Ήδη το Οικονομικό Επιμελητήριο μας έδωσε μια πρόταση για ένα συγκεκριμένο θέμα, την ενσωματώσαμε στην λύση η οποία θα ακουστεί προσεχώς και έχει σχέση με τα έσοδα. Το γνωστό Global Competitive Report 2014 της περίοδου 2014-2015, αλλά το ίδιο βέβαια αναφερόταν και στις προηγούμενες περιόδους, τονίζει ότι το κόστος γραφειοκρατίας στη χώρα μας είναι γύρω στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλες μελέτες αναφέρονται σε αυτό το θέμα και η διαφορά είναι ανάμεσα στα 10 και στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει απώλεια δαπανών της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ δεν έχουμε εμείς μία συγκεκριμένη αρμοδιότητα, αλλά καταλαβαίνετε όλα περνούν από τα χέρια μας για υπογραφή που έχουν σχέση με ρυθμίσεις που συνδέονται με τα οικονομικά. Μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να γίνει η νομοθεσία πιο απλή και σας φέρνω και ένα παράδειγμα και πιο λειτουργική. Όλο αυτό το πακέτο που βλέπετε πριν της πρώτης σελίδας είναι όλες οι ρυθμίσεις που συνδέονται με το σύστημα κρατικών προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. Γι' αυτό το πράγμα χρειαζόταν απλά και μόνο ένας απλός νόμος. Και αυτό είναι αδύνατο να το παρακολουθήσει και ο πιο επαγγελματίας, μπορώ να σας πω, επιχειρηματίας που ασχολείται με τις κρατικές προμήθειες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό μας στοιχίζει 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ.